Πώς κοινωνάμε, παιδιά. Έχει σημασία και αυτό. Πρέπει να κοινωνάμε με πολύ ευλάβεια. Ευλάβεια τι θα πει τώρα. Είναι σύνθετη λέξη, να κάνουμε και λίγο γραμματική. Από το F που θα πει καλά και λαμβάνω. Παίρνω με σωστό τρόπο δηλαδή, με καλό τρόπο. Και παίρνουμε το μεγαλύτερο δώρο που μας κάνει ο Θεός στη γη, το οποίο είναι ο ίδιος του εαυτός, το ίδιο του το σώμα και το αίμα, τα οποία έχουν όμως και τη θεότητα. Παίρνουμε το Θεό δηλαδή μέσα μας, μαζί με τη σάρκα και το αίμα του Χριστού. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, πόσο το καταλαβαίνουμε, πόσο το σκεφτόμαστε, πόσο το συνειδητοποιούμε. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το φανταστεί ο άνθρωπος τι παίρνει όταν μεταλαμβάνει. Οπότε πρέπει να πηγαίνουμε με πολύ προσοχή και με πολύ ταπείνωση εκεί πέρα. Και όπως σας έχω πει, να κάνουμε και από πριν μια προετοιμασία. Να κάνουμε λίγο να διαβάσουμε από τη Θεία Μετάληψη, να κάνουμε μια μικρή προσευχή δική μας και από το βράδυ το προηγούμενο, να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας βοηθήσει να κοινωνήσουμε όπως πρέπει, να ζητήσουμε συγχώρεση για τις αμαρτίες μας και το πρωί να πάμε εκεί και να κάνουμε μπροστά στον Χριστό μας να κάνουμε μικρή μετάνοια, να κάνουμε το σταυρό μας με βλάβεια και προσέξτε μετά πάμε με φόβο και τρόμο. Ανοίγουμε καλά το στόμα, δεν κοιτάμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο, δεν κοιτάμε, έτσι. Γιατί αυτό είναι λίγο ανέδεια που λέμε, έτσι, δεν πρέπει. Πάμε με πολύ συστολή, ούτε κοιτάμε τον ιερέα. Έτσι, είμαστε προσιλωμένοι και προσέχουμε να πάρουμε τη Θεία Μετάληψη. Λοιπόν, ανοίγουμε καλά το στόμα και μετά, αφού ας πούμε ο ιερέας με ηρεμία, χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία, κλείνουμε το στόμα και αποχωρούμε. Και καλό είναι να προσπαθούμε να μην το μασίσουμε το σώμα και το αίμα που θα πάρουμε. Λίγο με τη γλώσσα, σιγά σιγά να προσπαθήσουμε να το σπρώξουμε χωρίς να το μασίσουμε. Για να μην μείνει και κάτι στα δόντια μας. Συνήθως είναι μικρή μερίδα, αν είναι πολύ μεγάλη, εντάξει, μπορεί λίγο να χρειαστεί. Λοιπόν, και αφού αποχωρούμε, προσέχουμε πάλι, κάνουμε μικρή μετάνοια, κάνουμε το σταυρό μας και προσέχουμε και αυτόν που έρχεται από πίσω μας. Μην το πατήσουμε. Γιατί μερικοί βλέπω πάνε προς τα πίσω, χωρίς να σκέφτονται από πίσω έρχεται άλλος άνθρωπος. Έτσι, δεν πρέπει να πας προς τα πίσω, να πας στο πλάι. Ώστε να μην πατήσεις και τον αυτόν που έρχεται πίσω σου. Έτσι, είναι λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να τα προσέχουμε. Επίσης, δεν χρειάζεται ας πούμε, να σκουπιζόμαστε μερικοί, μάλιστα το κάνουμε με τα μανίας. Και μπορεί να αφήσουν και κομμάτι από το Άγιο Άρτο πάνω στο Άγιο Μανδύλιο. Ή αφήνουν αυτά που βγάζει η επιδερμίδα όταν. Τα κύτταρα που πέφτουν. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Ούτε χρειάζεται να λέμε και το όνομά μας. Εκτός αν μας πει ο ιερέας πώς σας λένε. Δεν είναι υποχρεωτικά αυτά. Και μετά αποχωρούμε, πάμε στη θέση μας και προσευχόμαστε. Έτσι, όσο περισσότερο προσευχηθούμε μετά τη Θεία Μετάληψη, τόσο περισσότερο θα ωφεληθούμε, θα ποτίσει η Θεία Χάρη μέσα την ψυχή μας και το σώμα μας. Αλλά και όλη την ημέρα και τις επόμενες μέρες προσέχουμε. Οι Άγιοι, ξέρετε, όταν κοινωνούσαν, οι ασκητές ας πούμε, φεύγανε σχεδόν τρέχοντας, μόλις τέλειωνε η Εκκλησία, για να μην μιλήσουν με κάποιον και σκορπιστεί ο νους τους. Και τρέχανε και πηγαίνουν στο δωμάτιό τους, στο κελί τους, για να συνεχίσουν εκεί να προσευχηθούν και να μιλήσουν στον Χριστό που έχουν μέσα τους και που είχαν μέσα τους και το αισθανόντουσαν αυτό πάρα πολύ. Και εμείς λοιπόν να μην κάνουμε κουβέντες άσχετες μετά τη Θεία Λειτουργία, όσο μπορούμε να ησυχάζουμε και όλη την ημέρα να προσέχουμε, γιατί ξέρετε ο διάβολος μετά τη Θεία Κοινωνία κάνει μεγάλους πειρασμούς και προσπαθεί να μας κάνει να θυμώσουμε, να μας κάνει έτσι να πούμε καμιά άπρεπη κουβέντα ή να μας βάλει να κάνουμε κάτι που δεν πρέπει για να χάσουμε τη χάρη. Και πάνω απ' όλα προσπαθεί να μας κάνει να δεχτούμε υπερήφανους λογισμούς. Ξέρετε όλα τα κακά, όλες οι αμαρτίες ξεκινάνε από τους λογισμούς, από τις σκέψεις μας. Όταν η σκέψη μας λοιπόν έχει υπερηφάνεια, από εκεί αρχίζει μετά η αμαρτία.
Αυτά ήθελα να σας πω. Σταματώ για να μην κουραστούμε πολύ.